Τζίμι, τσάκω και τον παπούτσο μέλο σκύλο. Ωραία, τη μέλισσα την πήραμε. Μύτο το ελεφαντάκι, γκυλικούλα η μικρή κομμότρια. Τη φανάτη να με ξεχάσει. Είδα χτε, ρε. Ναι, εσεί μπορεί να γελάτε τώρα, αλλά εγώ το κάνω αυτό, παιδιά, γιατί θέλω να ξυπνήσω το μητρικό αίσθητο τη Λουκία. Πολύ βαριά δεν κοιμάται το αίσθητο τη Λουκία. Κοιμόταν τώρα, θα ξυπνήσει, ρε. Είναι άνεργη, θα έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Ναι, ρε, γιατί μια άνεργη γυναίκα, τι άλλο έχει να κάνει. Εγώ πάντω διατηρώ τι επιφυλάξει. Γεια σα! Τι κάνουν τα γόρια μου! Κερνάω μπύρε! Κάκι μου, έχω ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Κι εγώ, μωρό μου, έχω να πω και να δούμε. Και πάμε πάνω να σου πω, πάμε. Όχι, όχι! Εδώ να τα πείτε! Να πιούμε και τι μπύρε! Λοιπόν, έπιασα δουλειά στην τράπεζα. Με χαίρεσες? Όχι, αγάπη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι. Αλλά λέω τώρα, αξίζει τον κόπο να φεύγεις από τη φωλίτσα μας και να πηγαίνεις στην τράπεζα για 1500 ευρώ το μήνα και αν δηλαδή. Και να σε εκμεταλλεύεται το τραπεζικό κεφάλαιο. Όχι, βέβαια. Αλλά εμένα με προσέλαβαν υπεύθυνη μάρκετινγκ. 4.000 ευρώ καθαρά, δωρεάν κινητό και αυτοκίνητο. Μπράβο! Τις ταινίες μάλλον δεν θα τις χρειαστείς. Ναι, θα μελετήσω το φάκελο και μεθαύριο θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και την άλλη εβδομάδα στη Ρόδα, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι έγινε, Λουκία, πολλά ταξίδια ακούω. Τάκη, είναι μια δουλειά με φοβερές δυνατότητες και προοπτικές. Ναι, φοβερές. Αλλά άμα χάσουμε όλες τις γόνιμες μέρες αυτό το μήνα, τι θα κάνουμε. Τον επόμενο μήνα πάει πάρα πολύ. Πάει... Συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Παπα-Νικολάου. Στις Βρυξέλλες, τον επόμενο μήνα, ναι, φυσικά και θα πάω. Θα μου τα πείτε στο γραφείο, ναι. Χαίρετε. Τι λέγαμε. Τι λέγαμε. Λέγαμε ότι χάσαμε αυτό το μήνα και έτσι όπως πάει θα χάσουμε και τον επόμενο. Τάκη, συγγνώμη, σου ξεκαθάρισα ότι δεν έχω διάθεση να κάνω παιδί. Ναι, Λουκιά, έχεις άδικο. Πρέπει να το ξανασκεφτείς. Βρε, κοίτα γύρω σου, κοίτα τους γονείς. Κοίτα πόσο ολοκληρωμένοι είναι αυτοί που έχουν παιδιά. Συγγνώμη, αυτό συμπεριλαμβάνει τη Μαργαρίτα και το Θανάση μέσα. Τώρα δεν μιλάμε για εξαιρέσεις. Ρε, μωρό μου, οι γονείς ζουν μια μοναδική εμπειρία. Μιλά μαζί τους. Άκου τι έχουν να σου πούν. Δεν νομίζω ότι έχουν να μου πούν κάτι πρωτότυπο, αλλά αν επιμένεις να τους ακούσουμε, Τάκη. Γεια σου. Μαρκό, προσπαθώ να πείσω τη Λουκία να κάνουμε παιδί και θα ήθελα το απόσταγμά σου σαν πατέρας. Μη σε νοιάζει τίποτα. Έπεσε τον ειδικό. Κυρία Παναγιώτα, χρειάζομαι την εμπειρία σας ως μάνα. Εντάξει, πάρ' το. Εγώ τι θα πάρω. Θανάση, έχω ένα θέμα με τη Λουκία και θέλω τη στήριξή σου και τη βοήθειά σου με την εμπειρία σου που έχεις σαν πατέρας. Δεν μπορείς να είσαι τόσο καλύτερα σαν διαχειριστής, γιατί σαν διαχειριστής θα καταφέρνω καλύτερα. Μήπως να έρθει εγώ να καταθέσω την άποψή μου. Εγώ, τι να σου πω εγώ, ρετάκι. Έχω εγώ παιδί. Εγώ δεν έχω έναν κόμμα να μου βάψει στο μπάνιο. Έλα, ρε, Ελένη, θα τη μιλήσει για τη μοναξιά, για τη στέρηση. Εσύ από στέρηση άλλο τίποτα. Και το μπάνιο θα στο πάψω εγώ. Λοιπόν, Μάρκο, μίλησε μας για την εμπειρία σου με το παιδί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευτυχισμένο με έκανε η γέννηση του Ιάκυνθου. Αισθάνεσαι ένα συνέστημα υπευθυνότητας. Υπευθυνότητα, Μάρκο. Βέβαια, ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση. Ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπο. Ωραία, Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάλυψες, άντε. Αγάπη. Ανιδιοτέλεια, τριφερότητα. Εμένα όνειρο της ζωής μου είναι να κάνω ένα μωράκι. Και μάλιστα αν είχα έναν τόσο γοητευτικό και καλό άντρα σαν τον Τάκη, τι να σου πω, δηλαδή, μπορεί να έκανα και δύο. Όχι μπορεί, σίγουρα θα έκανα και δύο. Πώς ήμουν. Τέλεια, εξαιρετική. Εντάξει, να σου πω, μου χρωστάς ένα άσπισμα στο μπάνιο. Ναι, μα καλά, εντάξει. Όχι, εντάξει, υπογιές οικολογικές. Στο αύριο. Καλά, ρε μωρό μου, είδες πόσο φορτισμένη ήταν η Ελένη στην ιδέα ενός παιδιού. Ναι, ναι. Το παρατήρησα. Αυθόρμητα έτσι, το βγήκε από μέσα της. Μόνο Τάκη μου, κοίταξε να μην σε ρίξει. Οι μπογιές δεν είναι δικές της, γιατί αυτές οι οικολογικές είναι πανάκριβες. Εγώ που έτυχε να είμαι μάνα, να ξέρω τη χαρά να έχεις ένα παιδί, να το βλέπεις να μεγαλώνει, να ανοίγει τα φτερά του και να σου ανταποδίδει τις θυσίες που έχεις κάνει. Συγγνώμη, κυρία Παναγιώτα, πόσο καιρό έχει να έρθει ο Αποστόλης, το καμάρι σας, ο στυλοβάτης σας, ο λεβέντης σας να σας δει. Α, δεν κάθισα να μετρήσω, αλλά μου έχει μια αδυναμία. Και αν θυμάμαι καλά, κάποτε προσπάθησε να σας κλείσει γυροκομείο, ε. Έχω στο φούρνο κάτι πλατάρια. Πάω, μη μου καούνε. Χάλια, αλλά αντάλλον τα πες. Τι να κάνω, έπεσε ανάγνωστα θέματα. Ναι, αλλά τώρα που χυμωθεί, ξέχνα το. Τι! Τα παιδιά μου είναι ό,τι πολυτιμότερο και αξιολογότερο έχω στη ζωή μου. Τι θα ήταν η ζωή μου χωρίς αυτά, ευχαριστώ. Μία απέναντι μελαγχολική έρημος, μία Σαχάρα. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την Αταλή και τον Πέτρο μου. Λέει τα πρόσωπά τους φωτίζουν τη ζωή μου. Ο γλυκός τους λόγος. Παπά, τι θα γίνει, τι μας σήκωσε για βόλτα. Η αγάπη τους προς το πρόσωπό μου. Αμπά, έλα κάτω, αλλιώς θα τα πάρω! Σκάσε ρε! Σ' άκουσα! Σε Θανάση! Άσε με! Άσε με! Κέντρο! Για να μην μιλάς το περισσότερο σε βάσμα, εντάξει! Αν δεν κατέβεις μέχρι το 10, θα γίνει εδώ μέσα εξάρτια! Κέντρο, θα κατέβω και θα σας πεις το ξύλο! Αρχίζω! Ένα! Θεούλη μου, γιατί με τυραννάς? Δύο!
δύο! Σε σένα μιλάω, γιατί δεν μου απαντάς! Εντάξει, ψιλοκαβγαδάκια, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες τώρα. Τρία! Τέσσερα! Πέντε! Θανάση! Έλα να τον μαζέψουμε, σπάς τα νεύρα! Θα κατέβω κάτω και θα σε λέσει, Θανάση! Αυτές οι σκηνές δείχνουν τη φροντίδα και την αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλο. Οχτώ! Παπάρδιος και φορτώνω! Έλα ρε Θανάση, τέλειωνε! Σκάστε, έρχομαι! Δεν ξέρετε πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτές οι βόλτες με την οικογένεια. Θα έλεγα κι άλλα για την οικογένεια και την τεχνοποίηση, αλλά καταλαβαίνετε τι αυτό δεν μπορεί. Ρε παιδιά, και τι δεν έκανα. Λάδωσα τους γείτονους. Ακόμα και δύο πίνακες σχεδίασα με τα θετικά του να έχεις παιδί. Αλλά εκεί είναι τίποτα. Ναι, που το κατάλαβες. Παλιά κόλπα, δεν πιάνουν. Πάντως, εγώ σε συμβουλεύω να την πιάσεις τον ύπνο. Πάμε και κάτω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα κάνετε έρωτα. Εσύ θα ξεχαστείς, δεν θα πάρεις προφυλάξεις. Και μετά, μπα! Την αφήνεις έγκυο. Τι θα κάνει μετά. Α, παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ, ε. Το ζευγάρι πρέπει να παίρνει από κοινού αποφάσεις. Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι γιατί θα έχω πολλά μαζεμένα, εντάξει. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Λοιπόν, από σήμερα και όλα θα βάλω μπροστά. Και να έχει πιει και λίγο για να τα έχει χαμένα. Τι να έχει πιει, όχι, όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Ρε, δεν σου πάνω να μην ανακατεύεσαι εσύ που είναι σχεδόν απαράδεκτο. Άντε με σε αποβάλει το συμβούλιο των σοφών. Καλά, μωρό μου, σήμερα είσαι απίστευτη. Είσαι εκθαμβωτική, πανέμορφη κούκλα. Λάμπη ολόκληρη. Σε ευχαριστώ. Έλα, έλα να πιούμε λίγο στην υγεία τη. Αφού έχω ακόμα, έχω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ακόμα δεν σε πειράξει. Στην υγεία μα. Στην υγεία μα, αγάπη μου. Όλο, 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 άσπρο πάτο, έλα, άσπρο πάτο. Θα μεθύσω. Σιγά, τι φοβάσαι με σε αποπλανήσω. Τάκη, σε ευχαριστώ πολύ που δεν ξανανέφερες το θέμα του παιδιού. Αυτό το θέμα έχει λήξει πλέον. Προτεραιότητα έχει μόνο η καριέρα σου. Πώς με καταλαβαίνεις. Αλίμονο, εγώ. Εγώ, βρε. Έλα, στην υγεία μας. Θα μεθύσω, σου λέω. Πίνε, 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 πίνε. Πουντώνω, Τάκη, πουντώνω. Τώρα, μωρό μου, έρχεται η πυροσβεστική. Θα σε σβήσει. Παρακαλείτε η πυροσβεστική όπου βλάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Τώρα, τώρα, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Πιου, 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 πιου. Έλα, ρε, Τάκη, με τα πιου, πιου τώρα. Πιου, 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 πιου. Τάκη. Πιου, 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 πιου. Τάκη. Νομίζω ότι σου ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να κάνω παιδί. Έλα, Λουλουκιά, γιατί μου κόβεις τον αυθορμητισμό. Κανόνισα να σου κόψω και το σεξ. Όχι, όχι. Πάω να δω τηλεόραση. Όχι, όχι. Όχι τηλεόραση. Λοιπόν, Τάκη, για να τελειώνουμε. Δεν έχω πια μητρικό φίλτρο. Μου τελείωσε. Το χάσα. Τέρμα. Έλα, Λουλουκιά, όλες οι γυναίκες έχετε μητρικό. Ακόμα και η Μαργαρίτα έχει. Και είσαι το καταχώνια σας κάπου. Δεν ψάχνεις τώρα καλά και δεν μπορείς να το βρεις. Άνοιξε τα μάτια σου και να λυφά το κινητό μπροστά στα μάτια σου και δεν μπορείς να το βρεις, Λουλουκιά. Τάκη μου, αλήθεια. Έψαξα παντού. Έφαγα τον κόσμο. Στα πατάρια, στα ντουλάπια, παντού. Πουθενά. Τέρμα το μητρικό φίλτρο. Μας τελείωσε. Γιοκ. Γεια σου. Άσε με, ρε Ελένη, και εσύ δεν έχει χτυπήσει, σου λέω, το βιολογικό μου ρόλο. Και του Τάκη που το ξέκοψα. Ναι, ξέρω, ξέρω. Τα άκουσα από τον Ακάλυπτο. Βέβαια. Δεν έχουμε άλλο θέμα παρά μόνο πότε θα κάνουμε παιδί. Εγώ σήμερα έβαλα το ωραίο μου το αρχαλάκι και εκείνο του που το πρόσεξε. Και επειδή εμένα δεν με ακούει ότι δεν έχω το μητρικό φίλτρο, μπορεί να το πει και εσύ που τον έχει δίπλα σου. Τι κάνετε εδώ εσείς! Δώστε πίσω το παιχνίδι στο παιδί! Εσύ ποια είσαι, τι ανακατέβησε! Είναι η μαμά μου! Εγώ είμαι η μαμά του, ναι, τι θέλετε! Δώστε πίσω το παιχνίδι, σε παρακαλώ! Ορίστε, πάρτε! Μη στενοχωριέστε, θα πάρουμε καινούριο! Τι θα πω τώρα, σπίτι μου! Θα πάμε μαζί και θα αγοράσουμε ένα άλλο! Εγώ θα στο πάρω! Αλήθεια! Ναι, αλήθεια! Δεν τον περίμενα ότι η Λουκιά θα ήταν τόσο σκληρή. Δεν καταλαβαίνω. Λες και δεν έχει καρδιά. Λες και έχει πέτρα. Πέτρα είναι η καρδιά και η ματιά μαχαίρι που έφυγες και χάθηκες. Ένας Θεός θα ξέρει. Είμαι μεσά. Μα είναι δυνατόν μια γυναίκα να χάσει το μητρικό της φίλτρο. Τάκη! Το βρήκα το μητρικό φίλτρο! Αγάπη μου, πήρες ελικοπτεράκι! Κράτα! Ήρθε πετώντας! Ωραίο είναι! Ωραίο είναι! Τάκη, θέλω επικόντως παιδί. Δύσου!